ότι υπάρχει το έντερμα σύλληψης της μητέρας, αλλά και έντερμα σύλληψης για τη σύζυγο του 53χρονου. Ναι, πριν λίγη ώρα βγήκε το έντερμα. Πάμε να ακούσουμε τη λίγο διορισμένος δικηγόρος του δράστη. Όντως, αυτό που πρέπει να είναι πρωτορχικό μέλημα όλων μας είναι να αποκαλυφθούν ποιοι είναι πίσω από αυτή την υπόθεση. Ποιοι έχουν, αν υπάρχει κύκλωμα ή όχι, θα το δούμε. Προς το παρόν, αυτό που έχω πει ότι στη δικογραφία δεν φαίνεται κάποιο κύκλωμα. Πρώτον, έγινε προσέγγιση από την οικογένεια τους οικείους του 53χρονου. Προχθές, να αναλάβω την υπόθεση. Είπα ότι θα τη δω, θα λάβω γνώση δικογραφίας, θα μιλήσω με τον ίδιο να ακούσω τι έχει να μου πει και θα δω αν μπορώ να το αναλάβω και αν θέλω να το αναλάβω. Δήλωσα χθες το πρωί ότι εν τέλει για τους λόγους που ανέφερα δεν είμαι έτοιμη, δεν θέλω να το αναλάβω. Αναγκάστηκα από την κυρία ανακρίτρια καθώς δεν μπόρεσε κανείς άλλος να αναλάβει. Αναγκάστηκα να το δώσω. Γιατί δεν θέλατε να το αναλάβετε, κύριε Χρονόπουλε? Δεν ήθελα, πέρα από την ηθική απαξία που έχει όλη αυτή η υπόθεση. Καταλαβαίνετε πόσο άσχημο είναι να τα βλέπεις και αυτά από πρώτο σε πρώτο χέρι. Είναι και ο λόγος ότι η δικογραφία ήταν τόσο ελλιπής, είναι ακόμη δηλαδή, προστίθεται συνέχεια νέα στοιχεία. Οπότε οτιδήποτε υποθεί αυτή τη στιγμή μπορεί να ανατραπεί τις άμεσες επόμενες ημέρες με τα στοιχεία που θα προσθεθούν. Εκκρεμεί το βασικότερο, ένα από τα βασικότερα, συγγνώμη, εκκρεμεί να μπει στη δικογραφία όλες οι απομαγνητοφωνήσεις, τα μηνύματα, οι απεικονίσεις από τα κινητά, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές του βασικού κατηγορμένου. Από εκεί πιστεύω ότι θα δούμε πολλά πράγματα και θα καταλάβουμε σε ποιο βαθμό αυτός ο άνθρωπος εμπλέκεται. Που εμπλέκεται σίγουρα, αλλά σε ποιο βαθμό. Γιατί το να. Επαφές με το παιδί και αυτός ο άνθρωπος υπάρχει αυτή η παραδοχή. Σύμφωνοι. Και να μην βρίσκονται είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ακούσαμε ότι ο άνθρωπος αυτός και ο 42χρονος και ο Μίχος και ο Σοφιανίδης παραδέχτηκαν ότι είχαν συνευρέσεις με το παιδί αυτό. Ισχύει αυτό ή όχι? Αυτό κύριε οικονόμου ήταν το πράγμα που τους είπα εγώ ότι οφείλουν να πούνε, γιατί αποδεικνύεται και δεν μπορώ, θεωρώ σαν δικηγόρος και σαν υπερασπιστής όλων οποιονδήποτε εντολέα μου, ότι η αλήθεια, αυτό τουλάχιστον που αποδεικνύεται και δεν μπορείς να το κρύψεις, το πώς το εννοεί ο κάθε μη νομικός κατηγορούμενος, έχει δικαίωμα να το λέει, να το θέτει όπως θέλει. Ναι. Το πώς θα χαρακτηριστεί νομικά αυτό αυτή η πράξη θα το υιοθετήσετε είναι και κάτι το οποίο θα το κρίνει. Η κυρία ανακρίτρια που απέδωσε τις κατηγορίες, ναι, το αλλά, βούλευμα λέω, το οποίο αν, θα είναι το παραπεπτικό για το δικαστήριο εσείς, και το ίδιο το δικαστήριο. Επειδή λέτε ότι αναγκαστήκατε να αναλάβετε γιατί δεν θέλατε εξαιτίας της ηθικής απαξίωσης υπόθεσης και όλο αυτό, όλο αυτό που έχει συγκλονίσει στην κοινωνία, αν αυτό θα το υιοθετήσετε και ως υπερασπιστική γραμμή, ότι δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για βιασμό, μιλάμε για σεξουαλικές πράξεις με τη συνένεση του 12. Δηλαδή, αν φαίνεται ελαφρυντικό αυτό. Έτσι όπως το λέτε, φαίνεται σαν ελαφρυντικό. Εγώ είπα ότι οι κατηγορούμενοι. Για τα περιστατικά αυτά τα οποία απολογήθηκαν αντικειμενικά έδωσαν αυτή την απολογία. Το πώς θα χαρακτηριστεί, μετέπειτα, πώς τη χαρακτηρίζω εγώ, πώς τη χαρακτηρίζετε εσείς, είναι άλλο θέμα. Σίγουρα είμαι επιφορτισμένος να είμαι σε αυτή την υπόθεση μέχρι και το πέρας ανάκριση, μέχρι να υπογράψω το τέλος ανάκριση, δηλαδή μέχρι να κλείσει η δικογραφία. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρω τι θα κάνω. Το πιο πιθανό είναι να μην την αναλάβω. Σίγουρα για το δεύτερο κατηγορούμενο δεν πρόκειται να αναλάβω, γιατί έχει άλλο δικηγόρο, ο οποίος δεν εμφανίστηκε. Και η γραμμή που ακολούθησε ήταν η δική του γραμμή, αυτή που του είχε υποθεί από τον συνήγορό του, τον Αφανή. Δεν θέλω να τον κατονομάσω. Η οποία ποια ήταν. Ποια ήταν, κύριε Χρονόπουλε? Τι λέει ο Σοφιανίδης? Νομίζω. Ο κύριος Σοφιανίδης έχει άλλο δικηγόρο. Ναι, ότι δεν εμφανίστηκε. Από την πρώτη στιγμή στην κυρία Ανακρίτρια και στον κύριο Εισαγγελέα φώναζε και έλεγε τη μητέρα, τη μητέρα, τη μητέρα. Υπάρχουν μηνύματα τα οποία θα μπουν στη δικογραφία. Περιμένω αυτό που σας είπα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μηνύματα στο κινητό εννοείται του κατηγορουμένου που αντάλλασε με τη μητέρα. Στο κινητό, ακριβώς. Προς το παρόν δεν θα ήθελα να πω μέχρι να τα δω κι εγώ. Έχω ενημέρωση το τι αφορούν αυτά τα μηνύματα. Ότι υπήρχαν και οικονομικές δοσοληψίες με τη μητέρα και τον κατηγορό. Το αρχικό μου μέλημα είναι σε αυτή την υπόθεση να μπορέσω κι εγώ σαν συνήγορος, ο οποίος βλέπει την δικογραφία με μια άλλη ματιά από ότι ένας ανακριτής, από ότι ένας αστυνόμος. Να μπορέσω να δώσω το λιθαράκι μου ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες όλες σε όσους είναι αναμειγμένοι σε αυτήν την υπόθεση, να μην μείνει κανένας παιδόφιλος, παιδεραστής, είτε υπάρχει κύκλωμα είτε όχι, να ξεσκεπαστεί και να αποδοθούν οι ποινικές τους ευθύνες. Μάλιστα. Γιατί όσο αυτό δεν γίνεται, εκεί έξω αυτοί θα παραμένουν και θα συνεχίζουν την υπόθεση. Μάλιστα. Αυτά λέει ο διορισμένος δικηγόρος του δράστη. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε γιατί.